Με όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θα γίνουν φέτος τα πρωτοκλήτια, σύμφωνα με σχετική συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Μητροπολίτης Πατρών, κ. Χρυσόστομος. Κάθε μέρα, τηρώντας επαναλαμβάνω τα μέτρα και λίγοι-λίγοι να προσέρχονται να προσκυνούν την Αγία Κάρα και το Σταυρό του Μαρτυρίου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Αλλά και μέσω από τις αγιαστικές πράξεις με κέντρο τη Θεία Λειτουργία να μας δίνεται η ευκαιρία να γινόμαστε όμενοι και σύσσωμοι Χριστού και να μετέχουμε στην λατρευτική ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας προς αγιασμόν και σωτηρία μας. Αύριο Σάββατο θα γίνει μεταφορά και υποδοχή στις 6 το απόγευμα της εφεστίου εικόνας της Παναγίας Οδηγήτριας από την Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Τριτέας στο νέο Ιερό Ναό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Ανδρέου έως και τις 28 Νοεμβρίου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι πιστοί θα πρέπει να τηρούν ευλαβικά τις αποστάσεις. Το πρόγραμμα λοιπόν έχει ήδη καταρτιστεί και έχει κυκλοφορηθεί για τις καθημέρα ιερές ακολουθίες μέχρι και την ημέρα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, που ευχόμεθα να μπορέσουμε να εορτάσουμε και πιστεύουμε ότι έτσι θα γίνει με τις προδιαγραφές που έχουμε κάθε χρόνο, προ δηλαδή της πανδημίας, και όπως θέλει, επαναλαμβάνω, να εορτάσουμε και επιθυμεί η καρδία μας, η οποία σέβεται ιδιαιτέρως και τιμά τον Άγιον Απόστολον Ανδρέα. Συνιστώμεν σε όλους την τήρηση των προβλεπομένων μέτρων όπως τα αναγνώσαμε προηγουμένως. Και να είστε βέβαιοι, αδελφοί μου, πρώτα επαναλαμβάνω ο Θεός, με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την μυστηριακή ζωή και με την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από την επιστήμη, θα εξέλθουμε με τη χάρη του Θεού από αυτή τη δοκιμασία, που το ευχόμεθα να γίνει σύντομα, συντομότατα.